Εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το κίνημα αλλαγής σε όλη αυτή την ιστορία. Παρότι, κύριε Μπαριώτα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έχετε βγει από το κάδρο. Δεν παίζει πια ένα σενάριο που έπαιζε. Σερνόταν για κάποιο καιρό ότι θα μπορούσατε να είστε εσείς οι πρόθυμοι αντικαταστάτες, τουλάχιστον στη συμφωνία των Πρεσπών του κυρίου Καμένου. Αλλά αυτό σας αφορά όλους. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σενάριο φαντασίας, έτσι και αλλιώς δεν τέθη ποτέ σοβαρά στο τραπέζι. Γράφονται κατά καιρούς διάφορα πράγματα και φάνταστα σενάρια. Νομίζω ότι η θέση του κινήματος αλλαγής υπήρξε σταθερή από την αρχή. Του κινήματος αλλαγής ή του ΠΑΣΟΚ, γιατί οι άλλες συνιστώσεις του κινήματος αλλαγής δεν διατύπωναν με τον ίδιο απόλυτο τρόπο που εσείς προσπάθησες. Υπήρξε συζήτηση στην αρχή. Ναι. Υπήρξε συζήτηση στην αρχή, αυτό το ξέρουμε όλοι. Θυμόμαστε όλοι ότι ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης διαφώνησε και ένας από τους σημαντικότερους λόγους κατά αυτόν της αποχώρησής του από το κίνημα αλλαγής ήταν το θέμα το μακεδονικό. Από εκεί πέρα όμως πορευόμαστε μια σταθερή απόφαση η οποία είναι προϊόν συλλογικών οργάνων και θα δούμε. Λέει ο Φώτης Κουβέλης. Υπάρχει τέτοιο θέμα πάντως. Λέει ο Φώτης Κουβέλης σήμερα στην συνέντευξή του που είπε ότι το κομματικό συμφέρον βλάπτει το εθνικό. Το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών τέμνει οριζόντια πάρα πολλά κόμματα με την έννοια ότι υπάρχουν βουλευτές που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ που θα ψηφίσουν τη συμφωνία, όπως υπάρχουν και άλλοι που ανεξάρτητα αν την ψηφίσουν έχουν έντονο τον προβληματισμό τους. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις στο κίνημα αλλαγής? Είναι ενδιαφέρον να ακούει κανείς έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και ούτω καθεξής. Πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι οι ψυχολογικές ερμηνείες δεν έχουν σχέση με θέση στην πολιτική. Νομίζω ότι εκφραζόμαστε με την ψήφο μας και όχι με το αν τι σκεφτόμαστε το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Και νομίζω ότι αυτό που θα εκφραστεί όταν θα εκφραστεί θα είναι με την ψήφο μας. Προφανώς όλοι οι έχοντες νουν και αυτεπιγνωσία και σκέφτονται και προβληματίζονται και κάθε φορά καθορίζουν τις στάσεις τους και με τις εξελίξεις και με τις αλλαγές και στο Σκοπιανό. Μάλιστα. Και με τη γυναίκα τους και με τα παιδιά τους. Όμως νομίζω ότι αυτό που μένει πάντα είναι η πολιτική δήλωση η οποία ολοκληρώνεται δια της ψήφου. Λέμε λοιπόν ότι το κίνημα αλλαγής έχει μια συλλογική απόφαση που λέει όχι στη συμφωνία των Πρεσπών με συγκεκριμένο αιτιολογικό και σκεπτικό. Αν αλλάξει το περιεχόμενο της συμφωνίας μπορεί να το ξανασυζητήσουμε. Μέχρι τότε παραμένουμε σταθεροί. Μάλιστα. Άρα βγαίνει οριστικά λέτε από το κάδρο των μαθηματικών όπως τα παρουσιάζει η κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Αν προκύψει πέρα από τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ άλλο νούμερο, δεν θα δούμε δικές σας περιπτώσεις μέσα του κινήματος αλλαγής. Ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν αποφασίσει να φέρει τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, θα την περάσει. Το ζήτημα είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση μετά και δεν εννοώ τις λαϊκές αντιδράσεις στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα που είναι ένα θέμα. Εννοώ κυρίως τη δημιουργία μιας εξαιρετικά ρευστής κατάστασης πολιτικής, μιας αστάθειας πολιτικής με την οποία νομίζω ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώσει πολιτικά ως κυβέρνηση, αλλά ακόμα και αν αυτό γίνει δεν μπορεί η χώρα να επιβιώσει πολιτικά με μια κυβέρνηση μειοψηφίας, με τους μισούς βουλευτές του μικρού συμμάχου από εδώ και τους μισούς από εκεί και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που προκύπτει και το ερώτημα που έχουμε δεν είναι αν θα πάει ένας βουλευτής να ψηφίσει κάτι που στην τελική ανάλυση ξέρετε είναι ζήτημα συνείδησης, είναι ένα εθνικό ζήτημα και εγώ καταλαβαίνω όλα, ακόμα και τις προσωπικές τάσεις. Το μεγάλο ζήτημα είναι ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, η ψήφιση της, η συμφωνία των Πρεσπών, ο τρόπος με τον οποίο έγινε και το ρήγμα που προκαλεί στον κυβερνητικό συνασπισμό οδηγεί τη χώρα σε μια κατάσταση ρευστή από πολιτικής απόψεως. Αν σε αυτό προσθέσετε την αβεβαιότητα στον τομέα της οικονομίας για την άνοιξη, τα spreads θυμίζω ότι δυστυχώς παραμένουν πολύ ψηλά, τότε έχουμε μια κατάσταση εκρηκτική για τη χώρα. Επειδή το εθνικό συμφέρον δεν είναι μόνο η συμφωνία των Σκοπιών, αλλά είναι κυρίως η έξοδος από την κρίση και η συνέχεια της πολιτικής στην Ελλάδα, το μεγάλο ερώτημα είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επαύριον και πώς αυτή θα πορευτεί μέσα στην άνοιξη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και σε αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή, πολύ φοβάμαι. Μάλιστα. Γιατί ήσταν ήσυχος για την οικονομία? Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν πολύ καθησυχαστικός προχθές.
Είπε λοιπόν και πολύ καλά κάνει ο κ. Και 7 δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τις αγορές και όχι με κινδύνους που μόλις περιγράψατε και λοιπά και λοιπά. Προς το παρόν. Και το μαξιλάρι αυτά, λέει των 20 τόσων δισεκατομμυρίων το έχουμε. Ναι, αν πάρουμε χρήματα από το μαξιλάρι για να καλύψουμε ανάγκες που δεν προβλέπονται, δεν θα πάρουμε λεφτά από τις αγορές. Είναι ευχής έργων να μην συμβεί αυτό. Ούτε κάνω μάντι κακών, ούτε θέλω να συμβεί. Υπάρχει όμως ως ανησυχία, ο κ. Τσακαλώτος καλά κάνει και καθησυχάζει. Είναι ευχής έργων να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Δεν δείχνουν όμως τα spreads να αποκλιμακώνονται με την ίδια ταχύτητα με την Ιταλία, που θα ήταν ευχής έργο για την Ελλάδα, μακάρι να συνέβαινε. Ελπίζω να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλοι παράγοντες πολιτικής αστάθειας είναι η οικονομία και το Σκοπιανό. Έτσι είναι δυστυχώς και πρέπει να τα βάζουμε στον αλγόριθμο και στην εξίσωση για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και πώς γίνονται τα συμπεράσματα. Πραγματικά ελπίζω ότι ο εφιάλτης ενός νέου μνημονίου δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Ναι. Δεν το λέτε με βεβαιότητα από ό,τι καταλάβαινε. Ελπίζω, λέω, και εξακολουθώ να ανησυχώ. Μάλιστα. Πέρα από την οικονομία, αυτό που λέει η βάση της οικονομίας, ο κόσμος της οικονομίας, είναι ότι εμείς θέλουμε να μην πληρώνουμε τόσο στην φορολογία, θέλουμε ανάπτυξη, βλέπετε να έρχεται η ανάπτυξη, γιατί οι εκτιμήσεις είναι ότι θα πάμε πολύ καλύτερα φέτος. Σε κάθε περίπτωση γύρω στο 2 ή κάτω από αυτό, σε ρυθμούς δηλαδή οι οποίοι δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για την εξυπηρέτηση του χρέους και την τήρηση των προδιαγραφών. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι εξ ορισμού υφεσιακή, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Η υπερφορολόγηση της αγοράς, η οποία οδηγεί σε ύφεση, δεν είμαι οικονομολόγος όπως ξέρετε, αλλά νομίζω ότι είναι βασική αριθμητική. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν ξεπεράσουμε τα προηγούμενα που λέγαμε, που ελπίζω να τα ξεπεράσουμε, το ερώτημα για το 19 και το 20 είναι η ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδύσεων και η κατοχήρωση ενός ρυθμού ανάπτυξης, η εμπέδωση ενός ρυθμού ανάπτυξης πάνω από 30% για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να πληρώνουμε πλέον αυτά που χρωστάμε από καινούργια χρήματα για να μην τρώμε τις σάρκες μας κυρίως και να παράγουμε σιγά σιγά καινούργιο πλούτο. Αυτό είναι το στοίχημα. Το μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής έχει αυτή τη μεγάλη αδυναμία, τη βασική αδυναμία, ότι προκαλεί η ύφεση αντί ανάπτυξη στην αγορά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενεργοποίηση των μικρομεσαίων στην Ελλάδα, που υπήρξαν πάντα η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και η ατμομηχανή της οικονομίας μας. Οι μεγάλες επενδύσεις για τις οποίες συζητάμε πολύ, είναι στο εν παρόδο, εκτός ότι για να ολοκληρωθούν θέλουν τουλάχιστον μια δεκαετία στο ελληνικό περιβάλλον, αντιπροσωπεύουν ελάχιστες θέσεις και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πολύ λιγότερο από ό,τι συνεισέφερε από παλιά η μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση με 5 και 7 εργαζομένους. Αν αυτού του τύπου η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ενισχυθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, πολύ φοβάμαι ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να περιμένουν. Μάλιστα. Τώρα, για πάμε στα αυτοδιοικητικά, γιατί την ίδια στιγμή που κατακεραυνώνεται τον ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι κάνει, και λέτε όλα αυτά και για την οικονομία και για τον χειρισμό των εθνικών ζητημάτων, στην Λάρισα για παράδειγμα συμπορεύεστε και στην περιφέρεια και στο Δήμο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην περιφέρεια θα μου επιτρέψετε, υπάρχει η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Τσιλιμίγκα από το κίνημα αλλαγής. Εγώ δεν ξέρω καμιά ανακοίνωση άλλη, ούτε υποστήριξη, ούτε καμιά συνεννόηση. Έτσι καλά. Είναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν έτσι είναι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάσει υποψήφιο. Μα μισό λεπτό, που είναι περίεργο, κύριε Μπαριώτα. Μένα, και προς το παρόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στηρίξει τον δικό του υποψήφιο που είναι ο δήμαρχος, ο κύριος Καλογιάννης, και τον έχετε στηρίξει εσείς. Και το ποτάμι. Ούτε εμείς τον έχουμε στηρίξει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τον στηρίξουμε. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως είναι τα πράγματα. Ναι, τώρα μένουμε στους τύπους του, αν βγήκαν οι ανακοινώσεις ή όχι. Δεν ξέρω να υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα για τις περιφέρειες σε υποψηφίους του κινήματος αλλαγής. Ούτε συναλλαγή υπάρχει, ούτε συνεννόηση, ούτε επιτροπές που συνήλθαν. Το κίνημα αλλαγής, καλός ή κακός, έχει χωρίς όπως ξέρετε, συνεννόηση πολύ... γίνεται αυτό. Έρχεται και καπελώνει τους υποψηφίους σας. Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες δεν υπήρξαν συνεννοήσεις. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να στηρίξει τον κύριο Τσιλιμίγκα, προφανώς είναι ευπρόσδεκτος και η Νέα Δημοκρατία επίσης.
αν πάψει για οποιοδήποτε λόγο να έχει τον κύριο Αγοραστό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πολιτικές και όπως ξέρετε δεν έχει εκδοθεί και κανένα πολιτική ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Θα σας έλεγα να ζητήσετε τη γνώμη του κυρίου Τσιλιμίγκα γι' αυτό επίσης, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ το σημαντικό είναι ότι όντως διαμορφώνεται μια υποψηφιότητα με πολύ μεγάλη δυναμική, όχι μόνο προς τα αριστερά, στην κοινωνία γενικώς. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι το ενδιαφέρον το αν συμμετέχει, αν στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν στηρίζει το ποτάμι. Είναι περισσότερο ενδιαφέρον το ότι υπάρχει μια πραγματικά σημαντική υποψηφιότητα. Ήθελα να πω προηγουμένως ότι το κίνημα αλλαγής και λόγω παράδοσης στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ μεγάλες συγκροτημένες ομάδες στην αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, σε όλη την επικράτεια. Έχουμε πάρα πολλούς δημάρχους οι οποίοι κατεβαίνουν με σοβαρές πιθανότητες να επανεκλεγούν. Είναι μια συγκεκριμένη ιδιομορφία, αν θέλετε, του συστήματος, όπως είναι σήμερα το τρίτο κόμμα να είναι ουσιαστικά πρώτο στην αυτοδιοίκηση. Κάποιοι προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό και να καλύψουν την ενδιά τους. Δεν είναι μυστικό ότι εκτός από τον κύριο Καλογιάννη, στον οποίο υπάρχει η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του παλιού ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, και έναν ή άλλου δύο ακόμα δήμους σε όλη τη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε και δεν έχει πουθενά σοβαρές υποψηφιότητες. Έχει να κάνει με την παράδοση, με την παρουσία στην αυτοδιοίκηση, με την ποιότητα των στελεχών, αν θέλετε, στον αυτοδιοικητικό χώρο. Η κατάσταση είναι λίγο πιο πολύπλοκη από το συνεργαζόσαστε ο ένας με τον άλλον, ειδικά σε μικρότερες κοινωνίες, στις οποίες οι προσωπικές σχέσεις και καμιά φορά και η γνώση, η προσωπική επαφή είναι σημαντικότερη από τις κομματικές ταυτότητες. Νομίζω ότι το σημαντικό στη Λάρισα είναι ότι δημιουργείται μια δυναμική σύμπλευσης, την οποία θα τη δούμε τον επόμενο καιρό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάτε συνεπώς και για πλαισίωση από άλλες δυνάμεις πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση του κινήματος αλλαγής για το Δήμο της Λάρισας είναι ότι η αυτοδιοικητική ομάδα του ΚΙΝΑΛ θα συνεννοηθεί και θα έρθει σε συνεννόηση με την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία ένας νέου σχήματος που θα διεκδικήσει το Δήμο με επικεφαλής προφανώς τον κύριο Καλογιάννη. Μιλάμε για μια συνεργασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Καλά, και έτσι και αλλιώς και στις προηγούμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο Καλογιάννη συμμετείχαν πολλά στελέχη. Και εξακολουθούν να συμμετέχουν στελέχη του κινήματος αλλαγής, που προέρχονται τόσο από το Κηδισό όσο και από το ΠΑΣΟΚ. Άρα θα ενισχύσετε με περισσότερα στελέχη, αλλά δεν αλλάζετε τον επικεφαλή. Αυτό μας λέει. Θα συζητήσουμε την πιθανότητα, την προοπτική της ενιαίας έκφρασης. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε στην πίτα, ας πούμε, του κινήματος αλλαγής στη Λάρισα την πρόεδρό σας ή άλλα στελέχη, γιατί είναι περίοδος εκλογών. Με πιάνετε αδιάβαστο, δεν ξέρω καν πότε θα κόψουμε την πίτα. Οπότε ακόμα περισσότερο. Καλά, ούτε και εγώ το ξέρω. Το λέω έτσι, γιατί. Ειλικρινά δεν έχω ακούσει τίποτα. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν έχω συμμετάσχει και δεν έχω ακούσει καμιά τέτοια συζήτηση. Αν υπάρχει σχεδιασμός γενικότερος από το κέντρο, τον αγνοώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Είναι κάτι ευχής έργο να θα ήταν να έρθει η πρόεδρος ή κάποιος τέλεχος, αλλά δεν ξέρω κάτι. Δεν σας κρύβω κάτι, δεν έχω να σας πω τίποτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτα. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ρωτήσουμε τη Δευτέρα, επειδή θα είναι στην εκπομπή μας ο Παύλος ο Χριστίδης, θα ρωτήσουμε τον Χριστίδη μήπως ξέρει κάτι παραπάνω.